Φίλοι μου, σήμερα από το Μαστοράκο ένα ωραίο βιντεάκι για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ξύστρες, τσιμούχες και τα εσωτερικά κουζουνέτα, τα θρός που λέμε, σε μπροστινό από βαραντέρο 2002. Ίδια διαδικασία είναι σε όλα τα βαραντέρο και περίπου ίδια σε Αφρικα, Τρανσάλ κτλ. Το πρώτο βέβαια που θα χρειαστούμε, έχουμε τα ανταλλακτικά μας εδώ, βλέπετε γνήσια, σε τσιμούχες, ξύστρες και τα θρός, τα κουζινέτα, είναι αυτά που παίρνουν τον τζόγο. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε, φίλοι μου, είναι να αφαιρέσουμε τον μπροστινό τροχό, που για αυτούς που ξέρουν πρέπει να βγάλουμε τη δεξιά δαγκάνα μόνο για να βγει ο τροχός, αλλά εμείς θα βγάλουμε και την αριστερή, γιατί πρέπει να απομακρύνουμε και τις δύο μπουκάλες. Αφού βγάλαμε τις δαγκάνες, πάμε να αφαιρέσουμε τον άξονα και ο τροχός μας έχει αφαιρεθεί. Επόμενο βήμα, φίλοι μου, το πλαστικό φτερό. Λοιπόν, αφαιρέσαμε φτερό και πάμε τώρα για να βγάλουμε και τη γέφυρα. Λοιπόν, φίλοι μου, τι κάναμε. Καταρχάς ανοίξαμε από κάτω τις τάπες που έχει σε κάθε μπουκάλα. Έχει δύο τέτοιες βίδες που έχει εδώ μέσα άλεν. Εντάξει, αλενόβιδες. Από εδώ λοιπόν ανοίξαμε για να στραγγίξουν τα λάδια και ταυτόχρονα ξεκουμπώσαμε και τις δύο τάπες που έχει από πάνω κάθε μπουκάλα, για να αφαιρέσουμε τους αποστάτες και τα ελαττήρια. Προσέξτε τώρα ποια είναι η συνέχεια. Με ένα κατσαβιδάκι, όπως έχω ήδη κάνει, θα δείτε ότι αφαιρούμε την τσιμούχα για τη λάσπη. Και στη συνέχεια θα πάμε με ένα πάλι κατσαβιδάκι να αφαιρέσουμε την ασφάλεια, όπως βλέπετε, που έχει μέσα. Α, αυτό είναι. Με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε και την ασφάλεια. Την οποία την τραβάμε προς τα πάνω και την αφήνουμε προς το πάνω. Προσέξτε να δείτε τώρα, φίλοι μου, τι κάνουμε. Για να χωρίσουμε τις μπουκάλες, όπως είναι βιδωμένοι πάνω στη μηχανή, κάνουμε το εξής. Χτυπάμε απότομα προς τα κάτω για να ξεκουμπώσει η τσιμούχα. Κοιτάξτε. Ορίστε. Και με αυτόν τον τρόπο χωρίζει η μπότα από το καλάμι. Πάμε τώρα, φίλοι μου, αφού έχουμε ξεσφίξει από πάνω, να ξεσφίξουμε και αυτές τις δύο εδώ από κάτω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας να το καλάμε. Φίλοι μου, πάμε τώρα να αλλάξουμε τα θρός. Έχουμε τα καινούργια, το κάτω και το πάνω. Το κάτω είναι αυτό που παίρνει τζόγο. Εμείς θα τα αλλάξουμε και τα δύο. Το ανοίγετε λίγο με το νύχι σας, με ένα κατσαβιδάκι που λέει το manual, και βάζετε το καινούριο με την ίδια διαδικασία. Ορίστε. Το κάτω έτοιμο. Τώρα θα πάμε να βάλουμε και το πάνω. Βάζουμε λοιπόν το καινούριο πάνω. Βάζουμε μετά τη ροδελίτσα. Καλό είναι λοιπόν, φίλοι μου, παρόλο που είναι οβάλλο εδώ μπροστά, καλό είναι να χρησιμοποιείτε καμιά ζελατίνα, καμιά σακουλίτσα όταν βάζετε την τσιμούχα. Έχουμε βάλει εδώ γρασάκι γύρω γύρω, λάδι, ό,τι έχετε. Καλό είναι για προστασία να χρησιμοποιείτε μια σακούλα, μην τυχόν πουθενά η τσιμούχα γρατσουνιστεί. Μια ζελατίνα φαγητού, κάτι. Και αφού τα συναρμολογήσουμε και αυτό πάει εδώ, εντάξει, πάμε να τοποθετήσουμε το καλάμι μας μέσα στην μπότα κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ το επόμενο βήμα, φίλοι μου, είναι να τοποθετήσουμε την αλινόβεδα στο κάτω μέρος της μπουκάλας, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να ενωθεί, να δέσει το καλάμι με την μπότα. Τώρα, φίλοι μου, για την τοποθέτηση μούχας υπάρχει αυτό το εργαλείο, το οποίο, όπως βλέπετε, πιάνει τη τσιμούχα γύρω γύρω και έρχεσαι από πάνω με αυτό που λειτουργεί σαν σφυράκι, ορίστε, και ντάγκα ντάγκα το χτυπάς μέχρι να καρφωθεί μέσα. Δεν το έχετε, πολύ καλά κάνετε. Θα
Θα πάρετε μια σωλήνα ή δρεύσεως, αποχητεύσεως, όχι δρεύσεως. Φι 45, αν θυμάμαι καλά. Εδώ είναι το κάτω μέρος, το κεφάλι της σωλήνας που κουμπώνει μία με στην άλλη. Απλά εγώ το έχω ντύνει, ήταν πιο μακρύ. Και αν βάλετε αυτό θα δείτε ότι ταιριάζει ακριβώς στο χείλος της τσιμούγας. Αυτό μας νοιάζει. Να μην χτυπήσουμε μέσα και κάνουμε ζημιά στο εξωτερικό μεταλλικό στέλεχος της τσιμούγας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και χτυπώντας από πάνω τοποθετείτε την τσιμούγα χωρίς τα ειδικά εργαλεία. Εντάξει, θα βάλουμε και λίγο γρασάκι εδώ γύρω γύρω για να την προστατεύσουμε να μην ταλαιπωρηθεί και να πάει και πιο εύκολα στη θέση της. Εντάξει. Ωραία. Εκεί. Πάμε λοιπόν, βάζουμε το ειδικό εργαλείο. Βλέπετε πώς πηγαίνει μέσα. Για να ελέγξουμε τώρα αν έχει πάει μέσα, αν δείτε φίλοι μου γύρω γύρω έχει μείνει το αυλάκι, έτσι, για να βάλουμε αυτή την ασφάλεια. Βάζουμε λοιπόν και την ασφαλιούλα μας προσέχοντας να πάει κανονικά μέσα στο αυλάκι της, περιμετρικά, ορίστε, να κουμπώσει, το βλέπετε φαντάζομαι. Έτσι, είμαστε έτοιμοι. Και τελευταίο βήμα φίλοι μου, η ξύστρα. Καλό είναι πάλι, ξαναλέω, προαιρετικά, εγώ πάντως το κάνω πάντα. Ορίστε, την περνάμε μέσα. Πάνε. Και με το χέρι ακόμη, όπως βλέπετε, πάνε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, εντάξει. Και είμαστε έτοιμοι με τον ίδιο τρόπο, θα κάνουμε και το από εκεί. Πάμε φίλοι μου τώρα να συμπληρώσουμε τον μπροστινό μας με δεκαράκι λάδι. Όπως βλέπετε από το μανιόλ θέλει 529 κυβικά εκατοστά συν πλην 2,5. Άρα και 527 ή 531 δεν τρέχει τίποτα. Και το επίπεδο των υγρών από την κορυφή θα σας δείξω πρέπει να είναι 114 χιλιοστά. Εντάξει. Λοιπόν φίλοι μου κοιτάξτε. Έχουμε εδώ δεκαράκι λάδι. Αυτό έχει 500 ml. Βάλαμε λοιπόν και άλλα 29-30 εκεί στο ογκομετρικό μας. Ρίχνουμε πρώτα το ογκομετρικό. Τα 29 περίπου. Και πάμε να ρίξουμε και τα 500. Δεν έχουμε βάλει μέσα τα ελαττήρια και έχουμε τέρμα μαζεμένη την μπουκάλα. Εμείς τώρα έχουμε κάνει τη μέτρηση ογκομετρικά, δηλαδή βάλαμε με τον όγκο αυτά που έπρεπε να βάλουμε. Όμως, για να είμαστε σίγουροι, θα μετρήσουμε και τη στάθμη. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε βάλει, θα δείτε εδώ, 114 χιλιοστά ή 4,5 ίντζες. Να το, σύμφωνα με το manual. 114 χιλιοστά είναι 11,4 εκατοστά. Παίζουμε μερικές φορές την μπουκάλα. 5-10 φορές. Για να φύγει ο αέρας που υπάρχει μέσα. Ωραία. Και την κλείνουμε τέρμα κάτω και βάζουμε όπως βλέπετε το παχύμετρο και μας δείχνει, κοιτάξτε μέσα, νομίζω τώρα φαίνεται, τώρα έχει έρθει ακριβώς το ίδιο, φαντάζομαι το βλέπετε εδώ πως ξύνει την επιφάνεια του λαδιού. Στη συνέχεια φίλοι μου, ανοίγουμε πάνω την μπουκάλα και πάμε να τοποθετήσουμε τα σωθικά της στο ελαττήριο. Σημείωση, μην το ξεχάσετε ποτέ, πάντα το πυκνό μέρος πάει κάτω. Νόμος. Σιγά σιγά δεν το αφήνουμε γιατί θα έρθουν τα λάδια πάνω μας. Το επόμενο βήμα είναι η ροβέλα και οι αποστάτες οι οποίοι δεν έχουν πάνω κάτω. Και πάμε και να πιάσουμε το παξιμάδι. Ωραία. Σφίγγουμε λοιπόν και με το κλειδάκι όσο μπορούμε να μάσουμε τα κενά. Το τελικό σφίξιμο θα γίνει πάνω. Και πάμε να τοποθετήσουμε την μπουκάλα μας.
Έχουμε βγάλει τα πλαστικά εδώ εντωμεταξύ εμείς, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι βαψίματα, μην σας κάνει εντύπωση. Και θα προσέξουμε τώρα, φίλοι μου, να φέρουμε το μηχανάκι πρόσωπο εδώ, flat, εκεί, πριν σφίξουμε. Ορίστε. Και σφίγγουμε από κάτω τη μία βίδα. Είμαστε κανονικά, άρα προχωράμε και σφίγγουμε και τη δεύτερη βίδα εδώ. Και τώρα πάμε να κάνουμε το τελικό σφίξιμο στην τάπα του καλαμιού. Ωραία. Και τώρα, φίλοι μου, πλέον μπορούμε να σφίξουμε και αυτές τις δύο πάνω βίδες εδώ που κρατάνε το καλάμι. Δεν τις σφίγγουμε από πριν, γιατί δεν θα μπορούσαμε να σφίξουμε την τάπα του καλάμι. Με την ίδια διαδικασία τοποθετούμε και το άλλο καλάμι μας. Και προχωράμε λοιπόν, φίλοι μας, τώρα με το δέσιμο, ξεκινώντας πρώτα από τη γέφυρα, φτερό, δαγκάνες, τη μία την αριστερή, τροχό. Μάλλον τροχό και στο τέλος για τις δύο δαγκάνες. Προσέξτε, φίλοι μου, κάτι σημαντικό όταν βάζετε μπροστινό τροχό. Αφού σφίξετε εδώ το παξιμάδι και πριν σφίξετε αυτές τις αλενόβιδες, πρέπει να πάτε όπως είναι η μηχανή στο διπλό σταν και να τη χτυπήσετε με μπροστινό φρένο πατημένο μερικές φορές πάνω κάτω. Γιατί? Για να έρθει η μπουκάλα στο μέσα έξω όπως χρειάζεται. Παίζοντας τη έτσι, παίρνει τη διαδρομή της και έρχεται στο μέσα έξω όσο χρειάζεται. Εάν δεν το κάνετε αυτό και η μπουκάλα, παράδειγμα, είναι πιο κλειστή ή πιο ανοιχτή, δουλεύοντας προξενεί φθορά διαρκώς μέσα, γιατί πατάει μονόπαντα, το καταλαβαίνετε. Αυτά σήμερα από το Μαστοράκο, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε πάντα καλά.